το λόγο έχει ο κύριος Ζάνος για να παρουσιάσει τον επόμενο ομιλητή. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία Κατσόχη για την πρόσκληση που μου έκανε να είμαι σε αυτό το πολύ ωραίο τραπέζι. Και να συνεχίσουμε με τον κύριο Γιώργο Κριτσέλη, ο οποίος είναι ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, συνεργάτης του Υγεία και του Ιατρικού Αθηνών, και περιμένουμε να ακούσουμε για τις νέες τάσεις και ποιες είναι οι δυνατότητες της ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση των όγκων του εγκεφάλου. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Κατσόχη και την Οργανική Επιτροπή για την πρόσκληση. Αγαπητό Προεδρείο, Συνέδριο, καλημέρα σε όλους. Όπως είπε και ο κύριος Ζάνος, οι νέες τάσεις και οι δυνατότητες της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας στην αντιμετώπιση των γλιωμάτων και ιδιαίτερα των γλιοβλαστομάτων που θα επικεντρωθούμε. Δεν έχω κάποια δήλωση συμφερόντων. Όσον αφορά τώρα τα γλιώματα, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι συνήθεις πρωτογενής όγκη, ετερογενής όγκη. Με το γλιοβλάστομα είναι ο πιο συνήθις κακοήθης πρωτοπαθής όγκος, με μια πενταετή επιβίωση γύρω στο 10%. Και στη μέση θεραπεία, όπως γνωρίζουμε, είναι μια επιθετική θεραπεία πολυπαραγωγική, ένα τριμοντάλιδι τρίπνο με upfront χειρουργείο και επικουρική χημιοάκτινο. Όμως αυτό που μας προβληματίζει πάντα και σαν ακτινοθεραπευτές γενικά είναι ο κίνδυνος της τοπικής υποτροπής. Ταξινόμηση καταρχού το 2016, πλέον παίζει πολύ μεγάλο και κομβικό ρόλο η ύπαρξη ή όχι μετάλλαξη του DIDH1 και πρέπει να υπάρχει και ανάλογα, συγγνώμη να το τάκι, και όγκοι με την ίδια πλέον ταξινόμηση, καταχού και μορφολογία μπορεί να δώσουν διαφορετικές κλινικές εκβάσεις και ανταπόψεις θεραπεία. Έτσι, οι προγνωστικοί βιοδείκτες και ανάλυση του μοριακού προφίλ του όγκου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόνοση, πρόβλεψη και ανταπόψη στη θεραπεία και πλέον το γονιδιακό πάνελ είναι το δαχτυλικό αποτύπωμα του όγκου, έτσι ώστε να έχουμε μια στοχευμένη και εξατομικευμένη θεραπεία. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη εξέλιξη στην ευρωογκολογία τα τελευταία χρόνια έχει να κάνει και με την απεικόνηση που μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ στο χειρουργείο, στο πλάνο της ακτινοθεραπείας και στο follow-up, με τη φασματοσκοπία, το diffusion, perfusion, τη δυσμετογραφία, όπως είπε και ο κ. Μπουγιούκας, το diffusion tensor imaging, που είναι ουσιαστικά είναι πλέον πολυπαραμετρική απεικόνηση, λειτουργική και όχι μόνο ανατομική. Και πλέον μας δίνει πολλά στοιχεία για το μικροπεριβάλλον του όγκου. Επίσης το PET στην ευρωογκολογία, tracers όπως η μεθιονίνη, MedPET, FedPET, FDOPA μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά την υποσυντικοποίηση της μεταβολικής δραστηριότητας του όγκου και την εικόνα της πραγματικά ενεργού νόσου, που μπορούν να μας βοηθήσουν πολύ στην υποτροπή και σε ασθενείς που πρέπει να επαναφυμβοληθούν ή σε διαφοροδιάγνωση ανάμεσα στην ψευδοποτροπή και την έκρωση. Επίσης, το PET μπορεί να βοηθήσει συμπληρωματικά την πολυπαραμετρική σε έναν πιο στοχευμένο και ακριβή σχεδιασμό ακτινοθεραπείας. Και ήδη πολλά ακτινοθεραπευτικά κέντρα χρησιμοποιούν fusion imaging με PET, CT και MR για το σχεδιασμό ενός πλάνου θεραπείας σε υποτροπές, δίνοντας δυνατότητα για ένα πολύ πιο ακριβό σχεδιασμό, ακριβή σχεδιασμό. Έτσι, το FedPet μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα άρθρο από την Πολωνία δημοσιευμένο στο Frontiers of Neurology το 2018 για να ανιχνεύσει μια πιθανή επέκταση του GBM πέραν των όριων που μπορεί να ανιχνεύσει η μαγνητική, προσδιορίζοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική επέκταση της νόσου και της διήθησης υποτροπής. Και αυτή μπορεί να είναι γύρω, όπως αναφέρει το άρθρο, και μέχρι 35 χιλιοστά πέρα από την εικόνα δίθυση που αναδεικνύει η μαγνητική. Και χρησιμοποίησαν στο άρθρο αυτό εικόνες FET, PET και MR fused και δημιούργησαν αρχικά ένα target στη μαγνητική, το high dose area MRI, και μετά ένα extra target πέραν της μαγνητικής με την καθοδήγηση του FET, PET, δημιουργώντας ένα high dose area FET, PET, έτσι πέτυχαν ένα fusion target ανάμεσα στην μαγνητική και στο PET, δίνοντας δυνατότητα για πιο ακριβή σχεδιασμό της υποτροπής. Εικόνες MET και FDOPA PET μας βοηθούν πάρα πολύ στο σχεδιασμό της υποτροπής. Όπως είπε και ο κ. Βουλιούκας, είναι μια πολυπαραγωγική αντιμετώπιση το γλιοβλάστομα με το χειρουργείο με στόχο την πλήρη αφαίρεση του όγκου, είναι ο βασικός πυλώνας, και την διατήρηση των καλών νευρολογικών λειτουργιών. Και από την άλλη, η ακτινοθεραπεία αναστοχεύει στην προσκοπική αλλά και μακροσκοπική νόσο, βελτιώνοντας τον τοπικό έλεγχο της νόσου και της επιβίωσης μετά από μια χειρουργική εξαίρεση. Και συνήθως έρχεται γύρω στις 4 εβδομάδες μετά το χειρουργείο.
Οπότε θα πρέπει να δούμε τι κλασματοποίηση θα πρέπει να κάνουμε στην ακνοθεραπεία, την βιολογία του όγκου, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την χημειοθεραπεία. Όπως προαναφέρθηκε, η μελέτη του Στούπ είναι αυτή που μας οδηγεί αυτή τη στιγμή με χήμιο άκτινο, τεμοντάλι ξύνταγκρέι, συν adjuvant τεμοζολαμίδι. Στους υπερήλικες μπορούν να κάνουν short course υποκλασματοποιημένα μικρά σχήματα ακτινοθεραπείας με συγχορήγηση τεμοζολαμίδης ή best support care συν άκτινο. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη της ακτινοθεραπείας, έχουμε περάσει πλέον το gold standard, είναι τουλάχιστον το IMRT και το IGRT που είναι ακτινοθεραπεία καθοδηγούμενη από εικόνες, δηλαδή με τον ασθενή τοποθετημένο στο γραμμικό πιταχυντή, παίρνουμε ακόμη αξονικού τομογράφου και μαγνητικού τομογράφου εφόσον κάνουμε θεραπεία σε MR Linux. Και το VMAT, το οποίο πλέον είναι η εξέλιξη του MRT, το τομοθέραπη και η στεροταξία και τα πρωτόνια που τα χρησιμοποιούμε πιο πολύ στην υποτροπή. ERT, GRTC και μεγάλα κέντρα όπως το MD Anderson συμφωνούν όλοι για 60 κρίσεις σε 30 συνεδρίες. Από εκεί και πέρα αλλάζει το τι εμείς θα σχεδιάσουμε ανάλογα την εταιρεία, κατά πόσο θα βάλουμε το είδημα, πόσα εκατοστά από αυτό θα δώσουμε περιθώριο. Είναι εντελώς ακτινοθεραπευτικά, δεν θα σας κουράσουμε αυτό. Η επάυξη της δόσης ασθενής πάνω από τα 60, με γλιοβλάσσομα πάνω από τα 60 γκρί δεν έχουν προσφέρει κανένα κλινικό όφελος, είτε χορηγήσουμε και άκτινο και τιμοντάλ μαζί, είτε επιλέξουμε πιο προηγμένες τεχνικές όπως VMAT και στεροτακτικό boost, είτε υποκλασματοποιημένα σχήματα. Και επίσης δεν υπάρχει, σύμφωνα με αυτό εδώ το review δημοσιευμένο 2019 στο Radiation Oncology Journal, δεν υπάρχει κανένα όφελος από την επαύξηση της δόσης, είτε χορηγήσουμε δόσεις ανάμεσα στα 60 με 66 γκρέι, είτε πάνω από τα 66 γκρέι. Οπότε το πρόβλημα παραμένει η υποτροπή. Τι κάνουμε στην υποτροπή? Κάνουμε παρηγορητική φροντίδα, κάνουμε ξανά χειρουργείο, κάνουμε άκτινο, κάνουμε χήμιο? Ο Κιρ Πάτρικ από το Duke, είναι ο νευροχειρουργός ο οποίος ασχολείται με στεροταξία, αναφέρει σε μια ομιλία του στο Παγκόσμιο Συνέδριο το 2019 μια υπόθεση για το τι target και τι όρια margins θα μπορούσαμε να θέσουμε σε μια επανακτινοβόληση σε γλιοβλάστομα στερεοτακτικά. Γιατί αναφέρει, η υπόθεση είναι η εξής, ότι αναφέρει ότι γενικά οι υποτροπές στα γλιοβλαστώματα γίνονται στην κήτη του προϋπάρχοντος όγκου ή γύρω από αυτήν στα 2 με 3 εκατοστά. Όμως αναφέρει ότι υπάρχουν και κάποια κυταράκια τα οποία τρέχουν πιο γρήγορα, προπορεύονται όλες αυτές των προηγούμενων κυτάρων. Οπότε μήπως θα πρέπει να ανακόψουμε με το target μας αυτή την πορεία αυτών των πιο γρήγορων κυτάρων, φτιάχνοντας, ανοίγοντας λίγο το target και τα margin μας πιο πολύ, φτιάχνοντας μια αντιπυρική ζώνη, έτσι ώστε να σταματήσουμε το να περάσουν αυτά τα κύτταρα στον φυσιολογικό εγκεφαλικό ιστό, αυξάνοντας έτσι τον τοπικό έλεγχο. Ποιους ασθενείς θα μπορούσαμε να επιλέξουμε τώρα στην υποτροπή, να κάνουμε κάποια θεραπεία στην υποτροπή? Σε αυτό μας βοηθάνε πολύ τα Recurrence Partition Analysis, τα RPA Scores, που είναι ουσιαστικά στατιστικά μοντέλα με τα οποία μπορούμε να προβλέψουμε την επιβίωση των ασθενών και πιθανότητα την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση. Με τη βοήθεια και κάποιων προγνωστικών παραγόντων, όπως μπορεί να είναι η ηλικία, το φύλλο, το performance status, το poor grade, η μεθυλίωση του MGMT, το χρόνος ανάμεσα στην πρώτη άκτινο και στην επανακτινοπόληση, η διάμετρος του όγκου ή και αν είναι μονήρηση ή υποτροπή ή είναι πολλαπλές. Εκεί υπάρχει επίσης και ένας αλγόριθμος με τον οποίο μπορούμε να ακολουθήσουμε, δημοσιευμένο στο ISTRO, ουσιαστικά που λέει στην υποτροπή του γλιοβλαστώματος ότι θα πρέπει να δούμε πρώτα το προσδόκιμο ζωής. Εάν αυτό είναι μικρό, μπορούμε να πάμε σε παρηγορητική φροντίδα. Αν είναι πιο μεγάλο και υπάρχει εντοπισμένη νόσος με κάποιους προγνωστικούς παράγοντες, όπως παραδείγματος χάρη μικρή, κάτω από τα 50 έτη σε ηλικία, καλό performance status, μπορούμε να πάμε στις τοπικές θεραπείες με χειρουργείο και άκτινο, ενώ μπορούμε να πάμε μόνο σε συστηματική θεραπεία αν υπάρχουν γενικευμένη νόσος, πολλαπλές δηλαδή αιστείες, αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες και παρενέργειες οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τις τοπικές θεραπείες εφόσον γυκνιάζει η υποτροπή με τα γύρω υγιή όργανα. Ο ρόλος της επανακτινοβόλησης είναι ασαφής. Υπάρχουν αναδρομικές μελέτες, δεν υπάρχουν κονσένσους όσον αφορά τις διαστάσεις που υποτροπιάζονται σε όγκο που θα πρέπει να ακτινοβοληθεί, τη δόση και την πλασματοποίηση. Σίγουρα όμως θα πρέπει η επανακτινοβόληση να απέχει χρονικά όσο δυνατόν περισσότερο την προηγηθή ακτινοθεραπεία. Τουλάχιστον πρέπει να αυτό να διάστημα γύρω στους 6 μήνες.
Και πρέπει να έχουμε στο νου μας, σαν ακτινοθεραπευτές, ότι πιθανότατα η περιοχή που θα ακτινοβοληθεί έχει λάβει πλήρη δόση από την προληφθή σε first line ακτινοθεραπεία. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάμε να ακτινοβολήσουμε τις κλασικές τεχνικές ακτινοθεραπείας με ευρεία κλασικά πεδία ακτινοβολίας. Και αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην προταξία, στην επανακτινοβόληση, με πιο στοχευμένα πεδία ακτινοβολίας, αυξάνοντας τον τοπικό έλεγχο και μειώνοντας την τοξικότητα. Έτσι και για την ασφάλεια χόρηση της επανακτινοβόλησης, οι διαστάσεις που αποτροπιάζουν το σόγκο και η ανατομική θέση της υποτροπής είναι πάρα πολύ σημαντικές, έτσι ώστε να αποφευθούν οι μόνιμες νευρολογικές βλάβες λόγω της περιβάρησης των δύο υγιεινών οργάνων. Μελέτες από το 9 μέχρι το 19 αναδεικνύουν τη χρησιμότητα της τροταξίας και της πλασματοποιημένης τροταξίας, δηλαδή από 2-3 συνεδρίες, συνήθως μάξιμο μέχρι 5, στην υποτροπή. Με πολύ ψηλά δοσολογικά σχήματα ανασυνεδρία, σε λίγες συνεδρίες, όπως είπαμε, χρησιμοποιούμε τα φαίνα και τα φούδια ακολουθίες, τα όρια που σχεδιάζουμε, το GTV, δηλαδή η υποτροπή και τα περιθώρια που βάζουμε είναι ελάχιστα, από 0 μέχρι 2 χιλιοστά, μάξιμου 5 χιλιοστά, εφόσον πρέπει να κάνουμε κλασματοποιημένη στροταξία. Και γενικά αναφέρουν αυτά τα άρθρα ότι είναι μια ασφαλής και λογική προσέγγιση στην υποτροπή του γλαστώματος με καλό τροφικό έλεγχο και αύξηση λίγο τη μέση επιβίωση, ιδιαίτερα σε ασθενείς νέους ηλικία με καλό performance status, μικρούς διαστάσεις υποτροπές με καλούς προγνωστικούς παράγοντες. Όμως η στροταξία σαν μονοθεραπεία δεν μπορεί να υπάρχει για τεράστιο και μεγάλο χρονικό διάστημα τοπικό έλεγχο της νόσου. Οπότε θα πρέπει να συνδυάζεται με άλλα φάρμακα όπως το bevacizumab, ανοσιοθεραπεία, αλλά όλα αυτά γενικά είναι υπό μελέτη, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Τελειώνοντας, όσον αφορά την τοξικότητα, πρέπει να σεβόμαστε πάντα τα γειτονικά όργανα και μειώνοντας έτσι τις παρενέργειες. Και η ποιότητα της θεραπείας είναι πάρα πολύ σημαντική σε ασθενείς που πρέπει να επανακτινοβοληθούν. Και αυτό πρέπει να γίνεται σε κέντρα με προηγμένη τεχνολογία και QS, quality assurances, διασφαλίζοντας έτσι την ακολουθία της όλης της θεραπευτικής αλυσίδας. Πάνω σε αυτό στηρίζεται και αυτό το μοντέλο, το ένα Phantom, ένα ομοίωμα, το ArtiSafe End-to-End QA Personalized 3D Phantom, είναι τριζιάστατο ομοίωμα, το οποίο το δημιουργούμε από τις αξονικές και τις μαγνητικές τομογραφίες του εκάστοτε ασθενού που πρέπει να έχουμε βοηθεί. Σχεδιάζουμε τον όγκο, τα γειτονικά όργανα. Μέσα από 3D printers δημιουργείται αυτό το ομοίωμα που είναι εξατομικευμένο για τον καταστασμό και το τοποθετούμε σε γραμμικό επιταχυντή. Το ακτινοβολούμε με τη δόση που θα δώσουμε θεωρητικά στον ασθενή μας, γιατί ο ασθενής δεν έχει κάνει ακόμα θεραπεία. Και έτσι ελέγχουμε το πλάνο μας και ξέρουμε ότι πριν χορηγήσουμε τη δόση, αν είμαστε ασφαλείς στο να τα χορηγήσουμε τόσο στο target όσο και στα γύρω γύρω. Έτσι, τελειώνοντας, το GBM παραμένει μια θανατή φορά νόσου με το επιβίωση. Θεωρώ ότι πρέπει να κατανοήσουμε τη βιολογία του γλωβλαστώματος στο μοριακό προφίλ του όγκου, έτσι ώστε να ξαναδομικεύσουμε την θεραπευτική προσέγγιση. Η χειρουργική εξαίρεση παραμένει πάντα η πρώτη επιλογή. Εξελίξει την απεικόνηση όπως πολυπαραμετρική, δεσμιδογραφία και όλα αυτά, καθώς και ίσως και το PET συγχρόνως μπορεί να βοηθήσουν στο πιο ακριβή σχεδιασμό. Η ύπαρξη της δόσης πάνω από τα 60 γκρέι δεν έχει κάποιο κλινικό όφελος. Έχουμε καλύτερη και πιο καλή ασφαλής χορήγηση θεραπείας με ακτινοθεραπεία καθοδηγούμενη από εικόνες με ακτινική τομογραφία, με γνωμική τομογραφία σε θέση θεραπείας και βήματα με αρτή τεχνική, υποκλασματοποιημένα σχήματα σε υπερήλικες. Η στροταξία μπορεί να βοηθήσει στην υποτροπή και στον τοπικό έλεγχο της νόσου. Επανακτινοβόληση σε επιλεγμένους ασθενείς, αλλά δεν υπάρχουν consensus ή guidelines για την επανακτινοβόληση. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε αυτή τη δυνατότητα να ακτινοβολήσουμε αυτά τα προπορευόμενα κύτταρα, τα leading edge cells, πολύ σημαντικός ο ρόλος της χήμιου και των άλλων παραγόντων και ίσως σε μια COVID εποχή θα πρέπει να εξατομικεύσουμε πιο πολύ την ακτινοθεραπεία με πιο βραχεία συστήματα, όπως είπαμε και για τους υπερήλικες πιο πολύ, σεβόμενοι πάντα τις επιλογές του ασθενούς και της οικογένειάς του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κριτσέλη για την εξαιρετική ομιλία που έκανε. Τα είπε όλα σχεδόν. Αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω, Γιώργο, αν μπορείς ας πούμε να μου απαντήσεις, καλημέρα κιόλας, σε έναν ασθενή ο οποίος έχει κάνει πλήρη ακτινοθεραπεία για γλιοβλάστομα, έχει χειρουργηθεί, έχει πάει πάρα πολύ καλά, μετά από 2 χρόνια νέος ασθενής, καλό performance status, αρχίζουμε και βλέπουμε μία μικρή υποτροπή. Ποιο
θα ήταν έτσι, ποιος θα ήταν ο αλγόριθμος που θα ακολουθούσες και τι θα έκανες με αυτόν τον ασθενή? Καταρχήν θα περίμενα να δω αυτή η μαγνητική, θα έκανα μια εξαρτάται πότε κάνω τη μαγνητική μετά το... Κάθε τρεις μήνες κάνουμε μια μαγνητική και το ελέγχουμε. Εάν είναι πάνω από 6 μήνες, γιατί μπορεί να θεωρήσει ότι μπορεί να υπάρχει και μια ψευδοπρόοδος ίσως και όλα αυτά, οπότε πιθανότατα θα περίμενε ένα εξάμηνο πριν κάνω κάτι. Εκτός και αν η μαγνητική δείχνει τέτοια ευρήματα τα οποία πλέον βλέποντας το και με τον νευροχειρουργό και όλα αυτά μαζί σε ένα ευρωλογικό συμβούλιο θα μπορούσα να αποφασίσω να προχωρήσω πιο γρήγορα. Αλλά πρώτα θα έκανα αυτό, εάν υπήρχαν ξανά, θα έκανα πιθανότατα μια ξανά πολυπαραμετρική, ίσως θα έκανα ένα FET-PET, εάν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα. Και θα ανάλογα με τα απεικονιστικά, γιατί δυστυχώς και αυτά μας οδηγούν πιο πολύ, θα πήγαινα ή όχι σε στοχευμένη θεραπεία, είτε fractionated έως 5 συνεδρίες σε γραμμικό υπεραχυντή, είτε με γάμα ανάρξη στην υποτροπία, ανάλογα πόσο μεγάλη μπορεί να είναι αυτή ή όχι. Έρχεται εδώ επί και σου λέει δεν μπορείς να κάνεις θεροτακτική ακτινοθεραπεία. Θέλουμε να κάνετε προηγμένες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές. Τότε θα πήγαινα σε μια θεραπεία με γραμμικό επιταχυντή, ο οποίος όμως πρέπει να είναι, να έχει τη δυνατότητα να κάνει στερεοτακτικά, δηλαδή να έχει φύλλα κάτω από τα 5 χιλιοστά, ίσως κατά τα 2,5 κανονικά, να έχει απεικόνιση με CombMCT, όπως είπα και στην παρουσίαση, εφόσον έχει ίσως και MR-Linux, δηλαδή γραμμικό επιταχυντή με μαγνήτη, ίσως αυτό θα βοηθήσει και πιο πολύ. Αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Από εκεί και πέρα, οπότε θα έκανα 5 κλάσματα ή τον 6 gray, ανάλογα υπάρχουν διάφορα σχήματα που μπορείς να επιλέξεις, δίνοντας ίσως με το σκοπό να αυξήσει τον τοπικό έλεγχο και να αυξήσει ίσως λίγο και την επιβίωση αυτού του ασθενή. Διατηρώντας πάντα ένα καλό performance status, έτσι, γιατί το σημαντικό είναι να προβολήσεις χωρίς να κάνεις τοξικότητα και παρενέργειες. Σωστά. Πολύ ωραία. Και κάτι ακόμα, αν στην ανασκόπηση που έκανες τώρα είδες κάτι για τα εναλλακτικά ηλεκτρικά, παιδί, αυτό το νόβο TTF που είδα κάπου, το είχε και μέσα στις θεραπευτικές επιλογές ο κύριος Βουγιούκας? Ναι, το είδα, αλλά δεν το ανέλησα, δεν το έτρεξα πιο πολύ. Ναι, λέω αν είδες κάτι, αν υπάρχει κάτι καινούριο γι' αυτό. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν το είδα καθόλου, δεν το προχώρησα. Εντάξει. Θα έπρεπε να μιλήσουμε πολύ πιο πολύ, οπότε θα το άφηνα εντελώς εκτός. Okay. Ναι, υπάρχει όμως. Υπάρχει, απλά επειδή και εγώ το είχα κοιτάξει πριν από πολύ καιρό, λέω μήπως είδες αν υπάρχει κάποια καινούργια εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο εντάξει δεν κάνει και πάρα πολλά πράγματα. Αλλά λέω μήπως υπάρχει κάτι καινούργιο σε αυτό. Κοίτα, γενικά το θέμα είναι Μήπως ξέρει και ο κ. Βουγιούκας να μας πει αν μας ακούει, βέβαια, γιατί εντάξει θα μπορούσα να την κάνω σε αυτόν τον ερώτηση, γιατί αυτό το είχε βάλει μέσα στις θεραπευτικές επιλογές. Εντάξει, απλά έτσι, αν ξέρατε κάτι παραπάνω. Okay. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κριτσέλη για την ομιλία του, την εξαιρετικότατη ομιλία του.